Χάρη του Χριστού, αδελφοί, συνεχίζουμε το μάθημά μας από τον Ιερεμία, από τον προφήτη Ιερεμία, στη σελίδα 687, από το κεφάλαιο 17 και το εδάφιο 12. Κεφάλαιο 17, εδάφιο 12. Θρόνος δόξης, υψωμένος εξ αρχής είναι ο τόπος του Αγιαστηρίου ημών. Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, πάντες και καταλείποντες σε θέλουσι κατεσχυνθεί. Και αποστάτε ομού θέλουσι γραφτεί εν τη γη, διότι εγκατέλειπον τον Κύριον την πηγήν των ζώντων υδάτων. Ίασέ με, Κύριε, και θέλω ιαθεί. Σώσον με και θέλω σωθεί, διότι σύ είσαι το κάθημά μου. Ιδού τι λέγουσι προς εμέ, που ο λόγος του Κυρίου ας έλθει τώρα, αλλά εγώ δεν απεσύρθην από του να σε ακολουθώ ασπημήν, ουδέ επεθύμησα την ημέραν της θλίψεως, σύ εξεύρεις τούτο. Τα εξελθόντα εκ των χιλέων μου ήσαν ενώπιόν σου. Μη γίνησαι σε με τρόμος, σύ είσαι η ελπής μου εν ημέρασον συμφοράς. Ας κατασχυνθώσει κατά δύο κοντές με, εγώ δε ας μην κατασχυνθώ. Ας τρομάξω συν εκείνη, αλλά ας μην τρομάξω εγώ. Φέρε επ' αυτούς ημέραν συμφοράς και σύντριψον αυτούς διπλόν σύντριμα. Ούτως είπε ο Κύριος προς εμέ. Είπαγε και στήθη εν τη πύλη των ιών του λαού σου, δις εισέρχονται οι βασιλείς Ιούδα και δις εξέρχονται και εμπάσες τες πύλες της Ιερουσαλήμ. Και είπε προς αυτούς, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου βασιλείς Ιούδα και πάσο Ιούδας και πάντες οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ εισερχόμενοι δια των πυλών τούτων. Ούτω λέγει Κύριος, προσέχετε εις εαυτούς. Και μη βαστάζετε φορτίον την ημέρα του Σαββάτου, μη δε εμβιβάζετε δια των πυλών της Ιερουσαλήμ. Μη δε εκφέρετε φορτίον εκ των οικειών σας την ημέρα του Σαββάτου. Και μην κάμνετε μη δε μίαν εργασία να αλλαγιάζετε την ημέρα του Σαββάτου, καθώς προσέταξα εις τους πατέρας ημών. Δεν υπήκουσαν όμως, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτόν, αλλά εσκλήριναν τον τράχυλον αυτόν, δια να μη ακούσω σύ και δια να μη δεχθώ σύ νουθεσίαν. Αλλά αν υπακούσετε, εις εμέ, λέγει Κύριος, ώστε να μην εμβιβάζετε φορτίον δια των πυλών της πόλεως ταύτης την ημέραν του Σαββάτου, αλλά να αγιάζετε την ημέραν του Σαββάτου μη κάμνονται σε νεαυτή μηδεμίαν εργασία, τότε θέλουσιν εισέλθει δια των πυλών της πόλεως ταύτης βασιλείς και άρχοντες, καθήμενοι επί του θρόνου του Δαβίδ εποχούμενοι, επί αμάξας και ύπους, αυτοί και οι άρχοντες αυτών, οι άνδρες Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και η πόλη αυτή θέλει κατοικήστε εις τον αιώνα και θέλω συνελθεί εκ των πόλεων Ιούδα και εκ των πέριξ της Ιερουσαλήμ και εκ της γης Βενιαμίν και εκ της Παιδινής και εκ των Ωραίων και εκ του Νότου. Φέροντες ολοκαυτώματα και θυσίας και προσφοράς εξαλφίτων και Λίβανων. Φέροντες έτη και προσφοράς ευχαριστηρίους εις τον οίκον του Κυρίου. Αλλά αν δεν μη υποκούσετε ώστε να αγιάζετε την ημέρα του Σαββάτου και μη βαστάζετε φορτίον και εμβιβάζετε εις τα σπήλας της Ιερουσαλήμ την ημέρα του Σαββάτου, τότε θέλω ανάψει πυρ εν τες σπήλες αυτής και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ και δεν θέλει σβεστεί. Αμήν. Ο Θεός απεκάλυψε λοιπόν με το λόγο του στον Ιερεμία ότι επικατάρατος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει επί άνθρωπον και κάνει σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Καταραμένος δηλαδή είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο πρώτον, που κάνει σάρκα βραχίων ανθρώπου, δηλαδή δύναμής του και το θάρρος του είναι πάνω σε άνθρωπο και εν τέλει η καρδιά του απομακρύνεται από τον Κύριο. Σε αντίθεση με τον ευλογημένο του Κυρίου, ο οποίος είναι αυτός που ελπίζει στον Κύριο και η μόνη του ελπίση είναι ο Κύριος. Και ο Ιερεμίας κατάλαβε, αλλά κατάλαβε πολύ περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς. Γι' αυτό και έστρεψε τη φωνή του, την καρδιά του, την προσευχή του προς το Θεό λέγοντας «Κύριε, το Αγιαστήριο ημών, ο ναός σου, ο Άγιος, είναι θρόνος δόξης, υπερυψωμένος πιο πολύ από όλους τους τόπους μέσα στον κόσμο. Κύριε, εσύ είσαι η ελπής μας. Εσύ είσαι η ελπής του Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά το ναό σου, που είναι ο τόπος της παρουσίας σου, το αγιαστήριό μας, που όποιος θέλει σε βρίσκει, και από την άλλη μεριά έχουμε τη βεβαιότητα ότι η ελπής του λαού Ισραήλ είναι είσαι εσύ, Κύριε. Και ξέρουμε επίσης ότι όλοι που σε εγκαταλείπουν θα κατεσχυνθούν. Όλοι οι οποίοι εγκαταλείπουν εσέ, την πηγή των ζώντων υδάτων.
θα κατεσχυνθούν. Και οι αποστάτες θα χαθούν κι αυτοί. Γιατί εσύ είσαι τελικά η πηγή των ζώντων υδάτων. Και γιατί το λέει αυτό με τέτοια παρησία ο Ιερεμίας? Γιατί ο Θεός είχε πει ότι ο ευλογημένος άνθρωπος είναι αυτός μεν που ελπίζει τον Κύριο και η ελπίδα του είναι μόνο ο Κύριος, αλλά και μοιάζει σαν τα δέντρα τα πεφυτευμένα παρά τους ρίακας των υδάτων. Και κατάλαβε ο Ιερεμίας. Κατάλαβε ποια είναι τα ύδατα τα ζώντα και ποια είναι η πηγή των ζώντων υδάτων. Κατάλαβε από πού εξέρχονται τα ύδατα τα ζώντα. Εξέρχονται από τον οίκο της παρουσίας του, από τον οίκο του Θεού. Από εκεί εξέρχονται τα ύδατα τα ζώντα. Εκεί είναι η πηγή των ζώντων υδάτων. Και εκεί όποιος βρίσκεται έχει ένα φοβερό πλεονέκτημα. Η ελπίς του να είναι ο Κύριος και να ελπίζει μόνο στο Θεό. Και εδώ αδερφοί θέλω να διαβάσουμε ένα εδάφιο από τη σελίδα 1005. Είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους, 15ο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. 15 γιώτα έψιλον κεφάλαιο, 13 εδάφιο, σελίδα 1005. Ο δε Θεός της ελπίδας, Θεός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί την ελπίδα. Μέσα στον κόσμο οι άνθρωποι δεν έχουν ελπίδα. Άρα μέσα στον κόσμο οι άνθρωποι δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένοι. Δεν μπορεί να ελπίζουν στον Κύριο και η ελπίδα τους να είναι ο Θεός. Μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ο Θεός δημιουργεί ελπίδα στον άνθρωπο και δεν είναι απελπισμένος. Και όποιος απομακρύνεται, όποιος πραγματικά βγάζει τον εαυτό του έξω από εκεί που είναι η πηγή των ζώντων υδάτων, ο ίδιος ο Θεός, και απομακρύνεται από τα ύδατα τα ζώντα, τότε μεταφέρεται από την ευλογία που ο Θεός υπόσχεται, μεταφέρεται στην κατάρα, στο επικατάρατος. Γιατί υποχρεώνεται πια ο άνθρωπος, αναγκάζεται ο άνθρωπος να ελπίζει σε άνθρωπο. Εφόσον δεν έχει ελπίδα, εφόσον δεν έχει δημιουργήσει ο Θεός μέσα του η ελπίδα, ή ακόμη αν είχε δημιουργηθεί κάποτε η ελπίδα μέσα του και ήταν ζωντανή και δυνατή, αρχίζει και σβήνει. Είναι πολύ σοβαρό να το ολοκληρώσουμε το εδάφιο και να επανέλθουμε. Ο δε Θεός που δημιουργεί την ελπίδα, αυτός μόνο μπορεί να εμπλήσει τη ζωή σας πρώτον πάσης χαράς και δεύτερον ειρήνης. Πώς? Δια της πίστεως. Είμαι μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός δημιουργεί μέσα μου μία ελπίδα βεβαία και ασφαλή, ζώσα. Γιατί ο Θεός πού μας αναγέννησε και πώς μας αναγέννησε? Εις ελπίδα ζώσα. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία που λειτουργεί ο Θεός, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων, στις προσευχές, ο Δημιουργός Θεός δημιουργεί ελπίδα. Και η ελπίδα αυτή φέρνει σαν αποτέλεσμα στη ζωή μας χαρά και μάλιστα πάσης χαράς, λέει το Ευαγγέλιο, και ειρήνη όταν πιστεύουμε όμως. Δηλαδή μπορεί να ερχόμαστε στην Εκκλησία και να μην πιστεύουμε το Λόγο του Θεού. Πώς δεν πιστεύουμε το Λόγο του Θεού? Δημιουργούνται αμφιβολίες. Δημιουργούνται ερωτηματικά. Δεχόμαστε και αποδεχόμαστε τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Πότε έχασε την πίστη της και πού ήτανε η Εύα όταν έχασε την πίστη της από τα βέλη του διαβόλου? Μέσα στον παράδεισο, μέσα στον πνευματικό παράδεισο, μέσα στην Εκκλησία πετάει τα βέλη του ο εχθρός τα πεπειρωμένα, που πρέπει να σηκώσουμε την ασπίδα της πίστεως ώστε να τα σβήνουμε. Γιατί αν δεν τα σβήνουμε πιάνει φωτιά η καρδιά μας. Αρχίζουν οι διαλογισμοί, αρχίζουν οι σκέψεις, αρχίζουν οι αγωνίες, αρχίζουν οι φόβοι. Χάνεται η ελπίδα. Καθώς χάνεται η ελπίδα, χάνεται η χαρά. Καθώς χάνεται η ελπίδα, χάνεται και η ειρήνη. Γιατί? Χάσαμε την πίστη μας. Εάν όμως μέσα στην Εκκλησία του Χριστού διατηρούμε την πίστη μας, την πίστη μου διατήρησα, λέει ο Απόστολος Παύλος λίγο πριν φύγει, γι' αυτό τώρα περιμένω να μου δοθεί ο της δικαιοσύνης Στέφανος.
Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού διατηρείται η ελπίδα, αυξάνει η χαρά, πλημμυρίζει η ειρήνη του Χριστού, γιατί είναι ο άρχον της ειρήνης τη ζωή μας, και όχι μόνο αυτό. Από εκεί και πέρα μπορεί ο άνθρωπος να περισσεύει στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή, ο Θεός αυξάνει την ελπίδα και προχωράει ο άνθρωπος από ελπίδα σε ελπίδα, από πίστη σε πίστη, και έτσι είναι αυξανόμενος. Πού αυξανόμενος? Αυξανόμενος στην χαρά, αυξανόμενος στην ειρήνη, αυξανόμενος στην παρουσία του Θεού. Έρχεται λοιπόν ο Ιερεμίας και λέει, τώρα κατάλαβα τι σημαίνει πεφυτευμένος παρά τα πεφυτευμένος παρά πλησίων των υδάτων. Των υδάτων ποιων υδάτων? Των ζώντων υδάτων, που είναι ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού είναι δύναμης Θεού που σώζει, αλλά αυτούς που τον πιστεύουν. Ποιον υδάτων? Του Πνεύματος του Αγίου. Μέσα στην Εκκλησία έρχεται ο Θεός λοιπόν με το Λόγο Του και τι κάνει? Αυξάνει την ελπίδα μας, αυξάνει τη χαρά μας, αυξάνει την ειρήνη του Θεού στη ζωή μας, και όλα αυτά δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Και μέσα σε αυτή την αποκάλυψη που έλαβε ο Ιερεμίας, που κατάλαβε τα ύδατα τα ζώντα, την πηγή των ζώντων υδάτων, κατάλαβε το αγιαστήριο είναι ο θρόνος υψωμένος περισσότερο από όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο. Δεν μπορεί τίποτα, κανένας θρόνος να πλησιάσει το θρόνο του Θεού που είναι μέσα στο αγιαστήριο ημών. Τότε συνειδητοποίησε και τη δική του κατάσταση και λέγει, ίασέ με Κύριε και θέλω ιαθή, σώσε με και θέλω σωθεί. Είσαι άρρωστος Ιερεμία, εσύ? Έτσι λέει ο Ιερεμίας, θέλω γιατριά Κύριε, θέλω γιατριά. Τώρα το κατάλαβα, ίασον με Κύριε για να ιαθώ, σώσε με Κύριε, θέλω σωτηρία, χρειάζομαι τη βοήθειά σου, την επέμβασή σου στη ζωή μου. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι θέλουμε γιατριά μέσα στη ζωή μας. Τις τελευταίες μέρες μίλησα με μια αδελφή μας πάρα πολύ καλή, παντρεμένη πολλά χρόνια στην υπηρεσία του Κυρίου, και μου είπε κάτι που με συγκλώνησε και το κατάλαβα. Μου λέει, ξέρεις αδερφέ, τόσα χρόνια δεν είχα καταλάβει ότι έφυγα από το σπίτι του πατέρα μου και βρέθηκα στο σπίτι του άντρα μου. Λέω, δηλαδή, δεν το είχα καταλάβει. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ο κάθε άνθρωπος δημιουργεί πρότυπα. Μια κοπέλα λοιπόν είναι σε ένα σπίτι που έχει ηρεμία, έχει γαλήνη, έχει ησυχία, την ειρήνη του Θεού, την παρουσία του Θεού. Νομίζει ότι έτσι θα είναι και στο σπίτι του άντρα της. Έλα όμως μπαίνει στο σπίτι του άντρα της και βρίσκει άλλες καταστάσεις. Και εγώ θα πάω τώρα στο σπίτι του άντρα της. Ο άντρας έχει άλλα πρότυπα. Μέσα στο σπίτι του υπήρχαν τσακωμοί, υπήρχαν αγριότητες, υπήρχε, συγχωρέστε με για την έκφραση, τσαμπουκάς του πατέρα για να επιβληθεί. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι. Και δημιουργούνται τώρα, ενώνονται δύο άνθρωποι που έχουν διαφορετικά πρότυπα. Μπορεί να είναι και αντίστροφο. Να είναι ο τσαμπουκάς, συγχωρέστε με για την έκφραση, στην κοπελίτσα, γιατί έτσι έχει καταλάβει. Μάλιστα ήταν το αφεντικό στο σπίτι. Δεν μπορούσε αν δεν σταθεί. Και δεν κατάλαβε ότι δεν είναι έτσι τα οικογένειες, δεν είναι έτσι τα σπίτια. Ο άντρας όμως είναι μέσα σε καλές οικογενειακές αρχές. Είναι ήρεμος. Άνθρωπος προσευχής, γαλήνιος. Και νομίζει τώρα η γυναίκα ότι αυτό είναι το πρότυπο, ότι η γυναίκα πρέπει να κυβερνάει, να βάζει τα πράγματα στη θέση της. Γιατί έτσι έχει μάθει. Και ο άντρας ο καημένος βρίσκεται μπροστά σε έκπληξη. Σου λέει, τι είναι αυτό εδώ πέρα τώρα που αντιμετωπίζω, πώς θα το διορθώσω? Και δεν μπορεί. Όπως και ο Ιερεμίας δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να διορθώσει, δεν μπορεί να διορθωθεί. Και περνάνε τα χρόνια και αν δεν το καταλάβουνε, συμβιβάζονται και τα βρίσκουνε. Αν δεν τα καταλάβουνε, ή διαλύεται η οικογένεια, ή
είναι δυστυχισμένοι μέσα σε κόλαση. Οι άνθρωποι οι αρρωσταίνουν. Και λέει, μια χαρά κοπέλα ήταν, τι έπαθε και έπαθε κατάθλιψη. Πού να ξέρεις εσύ κι εγώ. Μια χαρά άντρας ήταν αυτός. Γιατί έπαθε, πώς κατάντησε έτσι. Και δεν είναι μόνο στην οικογένεια. Αυτό μπορεί να συμβεί παντού, αδερφοί. Μπορεί να συμβεί στην προσωπική μας ζωή. Γι' αυτό και έρχεται ο Θεός τώρα και τι λέει. Και έτσι είπα και λέω, καλά, δεν το έχεις ακούσει τόσο καιρό ότι ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού. Λέει, το έχω ακούσει, αλλά δεν το είχα καταλάβει. Τώρα το κατάλαβα. Και έμεινα έκπληκτος. Έκπληκτος. Λέω, τόσο καιρό, τόσα χρόνια δεν το έχεις καταλάβει. Δεν το είχα καταλάβει, μου λέει. Δεν το είχα. Και τώρα, τώρα θα πάρουμε το πρότυπο του Ευαγγελίου. Γι' αυτό μας τα λέει το Ευαγγέλιο. Γιατί μας τα λέει. Δεν μας τα λέει για να εξουσιάζει ο ένας τον άλλον. Αλλά πρέπει να μάθει η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα της. Να ταπεινώνεται. Για να την υψώσει ο Θεός. Πρέπει να μάθει ο άντρας να κυβερνάει το σπίτι. Γιατί αλλιώς πώς θα επιμεληθεί την Εκκλησία του Χριστού. Πρέπει ο άντρας να μάθει να φροντίζει τη γυναίκα. Να την περιθάλπτει. Γιατί πώς θα τη βοηθήσει. Είναι σκεύος ασθενέστερο. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Να απορρίψουμε τα πρότυπα που είναι δημιουργημένα στην καρδιά μας από τις εμπειρίες μας. Τα απορρίψουμε. Και έφερα ένα απλό παράδειγμα την οικογένεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Φέρνουμε πρότυπα πολλές εκκλησίες. Φέρνουμε πρότυπα άλλες εργασίες. Φέρνουμε πρότυπα. Κουβαλάμε πρότυπα μέσα μας και νομίζουμε ότι αυτό είναι το σωστό. Και αν δεν το καταλάβουμε, τότε η διαφορά αυξάνεται. Το χάσμα μεγαλώνει. Η δυστυχία πολλαπλασιάζεται. Και η γυναίκα γίνεται δικτάτορας του άντρα. Και αντίστροφα, και ο άντρας γίνεται δικτάτορας της γυναίκας. Και δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα εκ του μειόντος. Λέει, πώς κατάντησε αυτός ο φουκαράς έτσι. Η γυναίκα του τον κατάντησε. Πώς κατάντησε αυτή η καημένη κοπελίτσα έτσι. Ο άντρας της τον κατάντησε. Και το σημαντικότερο, δεν το έχουν καταλάβει. Αδερφοί αγαπητοί, σήμερα μου το έδωσε ο Θεός να το καταλάβω. Πόσο σημαντικό είναι να απορρίψουμε τα πρότυπα που μας κυνηγάνε σ' όλη μας τη ζωή. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, θα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για να λάβω το βραβείο της Άνω Κλήσεως, δεν αστείευεται. Δεν αστείευεται. Τι να καταλάβουμε δηλαδή, ότι θέλουμε γιατριά όλοι μας. Να πάμε στο Θεό και να πούμε, ίασόν με Κύριε, γιατί τότε θα ιαθώ. Μα δεν νόμιζες, μην νομίζεις τίποτα. Τίποτα μην νομίζεις. Όλα τα πρότυπα τα οποία κουβαλάμε στη ζωή μας είναι αρρωστημένα. Όλοι μας, όλοι μας. Από το πιο μικρό ως το πιο μεγάλο. Ένα είναι το πρότυπο το υγιές, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Που έχει βάλει τάξη στα πράγματα. Βάζει τάξη στα πράγματα στη σχέση του προϊστάμενου με τον υφιστάμενο. Τη σχέση του υφιστάμενου με τον προϊστάμενο. Εγώ σε αυτή τη δουλειά έκανα ό,τι ήθελα. Ξέρετε τι έλεγε η γιαγιά μου. Η καημένη, έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Έλεγε, νύφη μου, όχι όπως ήξερες, όπως βρήκες. Και μ' άρεσε αυτό τότε. Τώρα το κατάλαβα όμως ότι είναι αδερφή αγαπητή φωνή Θεού αυτό. Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού. Θα αφήσουμε τον κόσμο. Θα αφήσουμε τις εμπειρίες μας. Γιατί αν τις κουβαλάμε, θα καταστρέψουμε τον εαυτό μας, το σύζυγό μας ή τη σύζυγό μας, τα παιδιά μας και την οικογένειά μας. Επειδή ήταν άγριος ο πατέρας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι άγριος. Αλλά και το αντίθετο, επειδή ήταν άγριος ο πατέρας και σε ταλαιπωρούσε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεις εσύ μαλθακός τώρα. Επειδή ήταν δυναμική η μητέρα σου, δεν σημαίνει ότι εσύ πρέπει να γίνεις δυναμική. Επειδή ήταν αδύναμη η μητέρα σου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι αδύναμη. Και τι παρουσιάζεται.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καλές αρχές από το σπίτι τους. Τι σημαίνει καλές αρχές? Δεν μιλάμε για savoir vivre, για ευγένειες ψεύτικες. Μιλάμε για ειρήνη, αδελφοί. Για αγάπη. Αγαπημένοι γονείς. Ειρήνη μέσα στο σπίτι. Και αυτά τα άτομα εν τέλει γίνονται θύματα. Αν έχουν την ατυχία να βρεθούν σε σπίτι που ήταν πόλεμος. Και όποιος πατήσει τον άλλον, αυτός θα υπερισχύσει. Και δημιουργούνται κοριτσάκια τσαμπουκάδες μέσα στο σπίτι. Και αν τύχει να πέσουν με ένα κανό αναθραμμένο παιδάκι, το διαλύσανε. Και αντίθετα, δημιουργούνται σύζυγοι τσαμπουκάδες. Και αν τύχει και βρουν κανένα καλό μαθημένο κοριτσάκι, το έλειωσαν. Και δεν έχουν καταλάβει και δεν καταλαβαίνουν. Αυτό θεωρούν φυσιολογικό. Αυτό θεωρούν πρότυπο. Γιατί έτσι έχουν μεγαλώσει. Και έρχεται τώρα η Ιερεμίας και απορρίπτει όλα τα πρότυπα. Και ποια πρότυπα μάλιστα? Των παλαιών Αγίων Πατέρων του. Άλλη ήταν η εποχή του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και άλλη είναι η εποχή του Ιερεμία. Άλλη ήταν η εποχή του Μωυσή. Και άλλη είναι η εποχή του Ιερεμία. Άλλη είναι η εποχή του Ιησού του Ναβί. Και άλλη είναι η εποχή του Ιερεμία. Κάθε ένας έχει και ζει μέσα σε μια εποχή. Τι σημαίνει εποχή? Συνθήκες, περιβάλλον, άνθρωποι, συνήθειες. Και το πρότυπο του Μωυσή δεν ταιριάζει στον Ιερεμία. Ούτε το πρότυπο του Ιησού του Ναβί ταιριάζει στον Ιερεμία. Ένα πρότυπο ταιριάζει πάντοτε σε όλους, του Ιησού Χριστού, αδερφοί. Μόνο το πρότυπο του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί ο Θεός είναι φως. Γιατί σκοτία δεν υπάρχει ουδεμία. Και θα σας εξομολογηθώ κάτι. Και εγώ τώρα το κατάλαβα για τον εαυτό μου. Και είπα, Κύριέ μου, ίασέ με και θέλω ίαθη. Σώσε με, Κύριε. Και θέλω σωθεί, σώσε με. Πρέπει να αλλάξω. Το πρότυπο και τα πρότυπα που είχα στο μυαλό μου δεν είναι τα αλήθινα. Πρέπει να μπω πιο πολύ μέσα στο λόγο σου, Κύριε. Πρέπει να σου μοιάσω πιο πολύ, Κύριέ μου. Πρέπει να απορρίψω το παρελθόν μου, τις σκέψεις μου, τις συνήθειές μου, τις εμπειρίες μου. Πρέπει να τα λησμονήσω όλα και να κάνω μια καινούργια αρχή. Αυτό λέει ο Ιερεμίας. Κύριε, θέλω να κάνω μια καινούργια αρχή. Μα είσαι τώρα, δεν είσαι παιδάκι. Δυστυχώς δεν το κατάλαβα όταν ήμουν παιδάκι. Τώρα το κατάλαβα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ο Ιερεμίας έλεγε σώσε με. Θα σας πω κάτι, αδερφοί, τώρα. Όποιος πραγματικά το κατάλαβε, αυτό που λέει μέσα του τώρα είναι ίασέ με, Κύριε, και θα ιαθώ. Όποιος δεν το κατάλαβε, λέει ακριβώς το αντίθετο. Δεν συμφωνεί και θα υπάρχει συνέπεια. Σας παρακαλώ, αδελφοί, σήμερα να ταπεινωθούμε όλοι που ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Είναι, σας βεβαιώνω όσο μπορώ στο όνομα του Χριστού, είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Να ταπεινωθούμε όλοι και να πούμε ίασέ με, Κύριε, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να ιαθώ. Σώσε με, Κύριε, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να σωθώ. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ, να περπατάς με τα βεβαιότητος? Και μάλιστα το χειρότερο ήταν σε ενισχύει κιόλας κάτι. Ο νεαρός είναι πολύ συνδεδεμένος με τον πατέρα του και με τη μάνα του. Και συνεχίζει προτυποποιήσεις. Η κοπέλα είναι πολύ συνδεδεμένη με τη μάνα της. Την αγαπάει. Τι θα πει την αγαπάει? Γιατί είπε κανείς να μην την αγαπάει? Είπε κανείς να μην αγαπάμε τους γονείς μας? Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, να αποκιστρωθούμε, απαγκιστρωθούμε από τις αναμνήσεις μας για να σώσουμε τις οικογένειές μας. Για να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Για να μας ευλογήσει ο Θεός.
Να φωνάξουμε με όλη μας την καρδιά: Ίασέ με Κύριε, και θέλω ιαθεί. Είτε είμαι από τους σκληρούς της υπόθεσης, είτε είμαι από τους μαλθακούς της υπόθεσης. Είτε άντρας είτε γυναίκα, είτε κοριτσάκι είτε αγοράκι, είτε παππούς είτε γιαγιά. Ίασέ με Κύριε, γιατί μόνο εσύ μπορείς να με γιατρέψεις και να γιατρευτώ. Και σώσε με Κύριε, γιατί μόνο εσύ μπορείς να με σώσεις και να σωθώ πραγματικά, να διορθωθώ. Και να διορθωθώ, όχι αδερφοί αγαπητοί, από τη γνώμη των ανθρώπων, η οποία είναι εσφαλμένη από τη συμβουλή των ανθρώπων, είναι εσφαλμένη. Έστω και αν είναι ο φίλος μου, η φίλη μου, ο αδερφός μου, η αδελφή μου, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, εσφαλμένες είναι. Γιατί και αυτοί κουβαλάνε τις δικές τους εμπειρίες. Και μπαίνει το ένα λάθος πάνω στ' άλλο, το ένα πρόβλημα πάνω στ' άλλο. Αν πάμε όμως στο Χριστό, με πνεύμα ταπεινού, με επίγνωση, και πούμε γιάτρεψέ με Κύριε, γιάτρεψε την οικογένειά μου, σώσε με Κύριε, σώσε την οικογένειά μου, βοήθησέ με Κύριε, βόηθα μας Κύριε όλους, τότε αδερφοί αγαπητοί θα έρθει μεγάλη αλλαγή. Τότε θα έρθει ο Κύριος και θα τα αλλάξει όλα. Προς τι? Προς μεγάλη ευλογία, προς αποκατάσταση. Τότε θα έρθει αυτό που λέει και διαβάσαμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, στη 1005 σελίδα, τότε θα έρθει ο Θεός της ελπίδας. Γιατί? Γιατί όταν καταλάβω το λάθος μου, θα πάω στο Θεό και θα έχω ελπίδα, θα δημιουργήσει ο Θεός την ελπίδα μέσα μου, ότι αυτό που δεν μπόρεσα να κάνω εγώ, που δεν μπορώ να κάνω εγώ, που δεν μπορεί κανείς να κάνει, μπορεί ο Θεός να το κάνει. Και όταν έρθει ο Θεός της ελπίδας στη ζωή μας, τότε αρχίζει το έργο του Θεού, αρχίζει να γεμίζει τη ζωή μας με τα πάσης χαράς. Όχι με χαρούλες, χαρίτσες, αστιάκια και μπουρδίτσες, με τα πάσης χαράς. Και θα εμπλήσει και τη ζωή μας με την ειρήνη του ο Θεός, γιατί σήμερα πιστεύουμε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πιστεύεις, αδερφέ? Θα σταθούμε μπροστά στο Θεό τώρα και θα πούμε πιστεύουμε, ή θα αρνηθούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου? Σας βεβαιώνω όμως ότι ο Θεός τα λέει αυτά. Όχι εγώ, δεν τα ξέρα εγώ, δεν τα είχα καταλάβει εγώ, δεν τα είχα συνειδητοποιήσει εγώ. Να σταθούμε όμως ταπεινά, γιατί λέει η Γραφή, σήμερα αν ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, όπως σκλήριναν την καρδιά τους πρώτερον ο λαός του Θεού και άφησαν τα κόλλα τους εις την έρημο και κανείς από αυτούς δεν εισήλθε στη γη Χανάν. Όχι έτσι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Όταν ακούμε τη φωνή του Κυρίου, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληραίνουμε την καρδιά μας, για να εισέλθουμε στη γη Χανάν όπως ο Χάλεφ και ο Ιησούς του Ναβί, που είχαν άλλο πνεύμα. Τι πνεύμα? Το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα της υπακοής, το πνεύμα της θυσίας, το πνεύμα της αγάπης και το πνεύμα της ταπείνωσης. Ο Θεός να μας δώσει, αδερφοί μου αγαπητοί, αυτό το πνεύμα. Γιατί? Γιατί θα έρθουν άνθρωποι και λέει και ο Ιερεμίας τώρα, Κύριε εσύ είσαι το καύχημά μου, όμως ξέρω ότι αυτοί όλοι λένε, πού είναι ο λόγος του Κυρίου, ας έλθει τώρα, πού είναι οι απειλές του Κυρίου, πού είναι οι κρίσεις του Θεού, ας έλθουν τώρα. Και εδώ δημιουργείται ένας τέλειος διαχωρισμός, ένα διαχωρισμός τον οποίον φέρνει ο λόγος του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου, σε αυτούς που δεν σκληρύνουν την καρδιά τους και σε αυτούς που σκληραίνουν την καρδιά τους, σε αυτούς που ακούνε με φόβο Θεού τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και σε αυτούς που αδιαφορούν μισοχαμογελώντας στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Εγώ Κύριε δεν αποσύρθηκα όμως από το να σ' ακολουθώ εσένα ως ποιμήν. Κατάλαβα το λάθος μου. Το πρότυπο μου είσαι εσύ από εδώ και στο εξής. Εσύ θα είσαι ο ποιμένας μου, ο καλός. Δεν θα είναι
ούτε ο θείος μου, τη θεία μου, τη μάνα μου, τη πατέρας μου, τη γιαγιά μου, ούτε η φιλενάδα μου, τη αδερφή μου. Εσύ θα είσαι ο ποιμένας μου. Εσένα θα ακολουθώ. Δεν θέλω άνθρωπο να με οδηγεί και να με κατευθύνει. Όποιος και να είναι αυτός, τον αγαπάω. Τον τιμώ. Αλλά δεν θέλω κανένα να με κατευθύνει. Θέλω να διοικούμαι από το Πνεύματος του Αγίου. Γιατί μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι πραγματικά αληθώς παιδιά Θεού. Εγώ δεν αποσύρθηκα από το να σ' ακολουθώ ασπημένα, ούτε επεθύμησα την ημέρα της θλίψεως για κανέναν. Ναι. Δεν επεθύμησα να έρθουν οι κρίσεις και οι τιμωρίες σου, Θεέ μου. Δεν επεθύμησα να έρθει θλίψη σε κανέναν, ναι, σε αντίσταση και σε εκδίκηση με αυτά που λένε. Εσύ εξεύρεις πάρα πολύ καλά όσα εξήλθαν και εξέρχονται τώρα από τα χείλη μου είναι ενώπιόν σου. Αυτά που λέω. Εσύ ξέρεις την καρδιά μου, αυτά που σκέφτομαι. Εσύ ξέρεις τους διαλογισμούς μου. Εσύ ξέρεις τι θέλω, τι σκέφτομαι, τι ζητάω, τι αποφασίζω. Εσύ ξέρεις τα πάντα. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, ο μόνος που ξέρει τα πάντα στη ζωή μας αυτή τη στιγμή και την καρδιά μας είναι ο Χριστός. Κανένας άλλος. Ούτε εσείς ξέρετε τη δική μου την καρδιά. Ούτε εγώ ξέρω την καρδιά κανενός σας. Ούτε κανένας ξέρει την καρδιά του άλλου. Πώς εργάζεται ο Θεός μες στην καρδιά μας, πώς ακούγεται ο Λόγος του Θεού, τι συμβαίνει στη ζωή μας, δεν το ξέρει κανείς. Και αυτό είναι χάρις Θεού. Γιατί αν ξέραμε, τότε θα είμαστε σκληροί. Ευχαριστούμε τον Θεό που δεν επιτρέπει να γνωρίζει ο ένας την καρδιά του άλλου. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να ήξερα αυτό που σκέπτεσαι πώς θα αντιδρούσα. Να ήξερες αυτό που σκέφτομαι πώς θα αντιδρούσες. Ευχαριστούμε τον Θεό που τα έχει φυλαγμένα αυτά από τον καθένα μας. Και έρχεται τώρα ο Ιερεμίας να πει: Κύριε, ύστερα από όλα αυτά, εσύ είσαι η ελπίς μου εν ημέρα συμφοράς, μη γίνεις σε μένα τρόμος. Γι' αυτό ζητάω, γιάτρεψέ με για να γιατρευτώ. Γιατί αν δεν με γιατρέψεις, δεν θα γιατρευτώ και θα σε αντιμετωπίζω σαν τρόμο στη ζωή μου. Γιάτρεψέ με, Κύριε, γιατί δεν θέλω να είσαι στη ζωή μου τρόμος. Μα εσύ ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης, εσύ που ελέγχεις, που ακούς τη φωνή του Θεού. Εγώ τώρα το κατάλαβα. Μη γίνεις σε με τρόμος, Κύριε, γιατί εσύ είσαι η ελπίδα μου και εσύ θέλω να είσαι η ελπίδα μου σε ημέρα συμφοράς. Αλλά όλοι αυτοί που με καταδιώκουνε, ας κατεσχυνθούσει, ας ντροπιαστών, εγώ να μην ντροπιαστώ, Κύριε. Δεν θέλω να ντροπιαστώ, δεν θέλω να τρομάξω, δεν θέλω να βρεθώ ένοχος, δεν θέλω να βρεθώ μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Βοήθησέ με, Κύριε Θεέ μου, να μην βρίσκομαι και να μην βρεθώ μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ποιος φέρνει τις δυσάρεστες εκπλήξεις στη ζωή μας? Αυτός από τον οποίον δεν το περιμέναμε ποτέ. Και εσύ, λέει, φίλε μου, αγαπητέ μου, που με χαρά πηγαίναμε στον οίκον του Θεού, εσύ με πρόδωσες. Οι δυσάρεστες εκπλήξεις έρχονται. Και από τον άλλον προς εσένα, αλλά πολλές φορές και από σένα προς τον άλλον. Έχετε ακούσει που λένε οι άνθρωποι, ποτέ δεν το περίμενα εγώ από αυτόν, ναι. Ποτέ δεν το περίμενα εγώ από σένα. Ποτέ δεν το φανταζόμουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είχε ζητήσει αυτός που το λέει να τον γιατρέψει ο Θεός και να καταλάβει. Δεν είχε ζητήσει και ο άλλος να τον γιατρέψει ο Θεός και να γιατρευτεί. Οι εκπλήξεις έρχονται επειδή δεν ξέρουμε τι κουβαλάμε μέσα μας. Και πόσες φορές να δεν έχουμε πει, μα εγώ το έκανα αυτό, πώς το έκανα εγώ αυτό. Μα εγώ το είπα αυτό, πώς το είπα αυτό.
Γιατί όχι μόνο δεν ξέρουμε τον άλλον, αλλά δεν ξέρουμε και την καρδιά μας, αδερφοί. Δεν την ξέρουμε. Ξέρουμε πολλά, αλλά δεν τα ξέρουμε όλα. Και όταν λοιπόν κατάλαβε ο Ιερεμίας τα προβλήματά του, όχι το πρόβλημά του, τα προβλήματά του, τις αρρώστιες του, όταν κατάλαβε τα μπερδέματα στο μυαλό του και στην καρδιά του, έρχεται ο Θεός και του λέει, τώρα είσαι κατάλληλος για το έργο του Θεού. Τώρα είσαι. Τώρα μπορείς να δεχθείς τα λόγια μου και άμα τα δεχτείς να τα εκφράσεις. Τώρα μπορείς να είσαι χωρίς προσωποληψία, τώρα μπορείς να είσαι έτσι όπως σε θέλω. Τώρα που κατάλαβες τι συμβαίνει σε σένα, που ζήτησες βοήθεια και τώρα που ζήτησες γιατριά. Το πιο σημαντικό πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, είναι να συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας. Αν δεν τα συνειδητοποιήσουμε, δεν μπορούμε να μετανοήσουμε. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο Θεό. Δεν μπορούμε να τα εξομολογηθούμε. Και ο λόγος του Θεού είναι απόλυτος. Ο εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί. Και αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει τα λάθη του, είναι ο αυτοδικαιωμένος. Πάω πολύ καλά. Η γυναίκα μου δεν πάει καλά. Και όλοι εσείς λέτε, μα είναι τρελός. Η γυναίκα του μια χαρά είναι. Αυτός δεν πάει καλά. Δεν είμαι τρελός, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει ότι εγώ θέλω γιατριά. Πάω πολύ καλά. Αυτοί εκεί οι αδερφοί δεν πάνε καλά. Και λέει ο Θεός, καλά δεν το κατάλαβες ακόμη ότι εσύ δεν πας καλά. Το πιο σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι να καταλάβουμε ότι κανείς μας δεν πάει καλά. Όλοι έχουμε ανάγκη να μας γιατρέψει ο Θεός. Άλλο εσύ, άλλο εγώ, άλλο άλλος, όλοι μας όμως. Όταν αφήσω την καρδιά μου να πω η γυναίκα μου και τα παιδιά μου θέλουν διόρθωση, εγώ δεν θέλω, από εκεί και πέρα μπήκα στο επικατάρρωτος ο άνθρωπος, γιατί δεν έχω καταλάβει ότι χρειάζομαι βοήθεια. Δεν έχω καταλάβει ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τώρα λοιπόν ο Ιερεμίας είναι κατάλληλος για το έργο του Θεού. Τώρα μπορεί ο Θεός να τον αποστείλει. Τώρα μπορεί ο Θεός να ενεργήσει στη ζωή του. Τώρα ο Θεός μπορεί να τον εμπιστευτεί. Μέχρι τώρα δεν μπορούσε. Τώρα μπορεί να τον εμπιστευτεί. Άρα, οι αδερφοί αγαπητοί, να αναρωτηθούμε. Εσένα μπορεί να σε εμπιστευτεί ο Θεός? Σου έχει χαρίσει παιδιά να μεγαλώσεις. Σε εμπιστεύεται? Το κάνεις καλά? Κάνεις καλά τη δουλειά σου? Σου έχει χαρίσει σωτηρία, το Πνεύμα το Άγιο? Σε εμπιστεύεται? Είσαι αξιόπιστος? Όποιος από εμάς πει βεβαίως είμαι, ο Θεός θα πει κούνια που σε κούναγε και δεν σε τουμπάριζε. Βεβαίως δεν είμαι. Ίασέ με Κύριε και θέλω γιατρευτεί. Σώσε με Κύριε και θέλω σωθεί. Τώρα είσαι. Τώρα είσαι. Είπαγε λοιπόν τώρα η Ιερεμία. Και στάσου στην πύλη των ιών του λαού σου, δια της οποίας εισέρχονται οι βασιλείς του Ιούδα και εξέρχονται. Και στάσου σ' όλες τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ωραίο έργο τώρα. Πήγαινε παντού. Τώρα σε εμπιστεύομαι. Τώρα δεν θα κάνεις λάθη. Τώρα δεν θα είσαι ένας αποτυχημένος κήρυκας ή προφήτης. Τώρα θα είσαι πραγματικός δούλος και πραγματική δούλη. Και πες ακριβώς αυτά τα οποία θα σου πω εγώ. Ούτε να προσθέσεις, ούτε να αφαιρέσεις, ούτε να αλλάξεις. Γιατί τώρα είσαι ένα άγραφο χαρτί, γιατί έβγαλα όλα τα πρότυπα, όλες τις εμπειρίες, όλες τις παραστάσεις. Και αδελφοί αγαπητοί, η συνείδησή μας, γιατί αυτό είναι, λένε οι άνθρωποι, το υποσυνείδητο.
Άλλοι λένε τα αποθυμένα. Αυτό είναι. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει τον άνθρωπο από πάσης αμαρτίας. Παλαιάς, καινούργιας, διαφορετικής, από εδώ, από πάσης αμαρτίας και τη συνείδηση του ανθρώπου. Και τι τον κάνει τον άνθρωπο? Νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρέρχονται. Όλα καινούργια στη ζωή σου. Καινούργιες επιθυμίες, καινούργιες σκέψεις, καινούργια λογική, καινούργιες ιδέες. Τελείως απαλλαγμένος από όλα όσα κατεύθυναν τη ζωή σου προς την απώλεια, προς το μπέρδεμα, προς την ταλαιπωρία. Πήγαινε τώρα και πες. Ακούσατε το λόγο του Κυρίου Βασιλείς όλος ο Ιούδας και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Ούτω λέγει Κύριος, προσέχετε εις εαυτούς. Αυτό είναι. Προσέχτε τον εαυτό σας. Αυτό είναι το κήρυγμα. Και πώς να προσέξω εγώ τον εαυτό μου όταν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον εαυτό μου? Τι προσοχή? Ότι κάνω σωστό είναι. Εσύ δεν με καταλαβαίνεις ότι έχω δίκιο. Η γυναίκα μου δεν μπορεί να με καταλάβει ότι έχω δίκιο. Εγώ έχω δίκιο. Αν μπορεί να το καταλάβει, στενοκέφαλη είναι. Ο πρεσβύτερος, ο αδερφός δεν το καταλαβαίνει. Η εκκλησία δεν καταλαβαίνει ότι έχω δίκιο. Και έρχεται ο Θεός και δεν λέει προσέχετε τους άλλους. Προσέχετε τους εαυτούς σας. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη λέει προσέχετε εις εαυτόν πρώτον. Και ύστερα θα είστε ικανοί να προσέξετε και σε όλο το πίμνιο που το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπος. Πρόσεξε τον εαυτό σου, Γιώργο, σαν να μου λέει ο Θεός σήμερα. Πρόσεξε τον εαυτό σου, μη μπλέξεις. Πού να μπλέξω? Μη βαστάζετε φορτίον την ημέρα του Σαββάτου. Και για τους Ισραηλίτες το ημέρα του Σαββάτου ήταν μια μέρα χάριτος του Θεού. Σ' άλλες έξι μέρες βάσανα. Γιατί ήταν καταραμένη η γη εξαιτίας της αμαρτίας. Και τους είπε ο Θεός, τουλάχιστον μια μέρα σας ελευθερώνω να μην με ρημνάτε περί μηδενός. Αλλά σε μας δεν ισχύει μια μέρα, ευχαριστούμε το Θεό. Σε μας λέει ο Λόγος του Θεού, μη με ρημνάτε περί μηδενός. Μη με ρημνήσετε την αφάγομεν ή την απείομεν ή την αενδυθόμεν. Διότι πάντα ταύτα ζητούσε η εθνική. Επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος οτιδήποτε έχετε ανάγκη από όλα αυτά που ζητάτε. Συζητάτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Έλα λοιπόν να σε απαλλάξω από κάθε μέρημνα που είναι οποιαδήποτε σκέψη ανησυχίας. Οποιαδήποτε φροντίδα συνεχής και ασχολία. Μπέρδεμα. Μάλιστα λέει κάτι πολύ ωραίο στους Φιλιππησίους ο Κύριος μας και θέλω να το διαβάσουμε. Μη με ρημνάτε περί μηδενός. Να πάμε στη σελίδα 1041, αδερφοί. Είναι από το τέταρτο κεφάλαιο το έξι εδάφιο. Μη με ρημνάτε περί μηδενός. Μην φέρνετε όπως λέει στον Ιερεμία. Βαστάζετε φορτίο, εμβιβάζετε δια των πυλών, εκφέρετε το φορτίο της οικίας σας, κάνετε εργασίες, μη με ρημνάτε για τίποτα. Αλλά όλα τα ζητήματά σας πηγαίνετε τα και γνωρίστε τα προς τον Θεό με τευχαριστίας. Με μεγάλη σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί όλα αυτά που με απασχολούν και με ανησυχούν, οι σκέψεις, οι διαλογισμοί, οι φόβοι, οι ανησυχίες, οι αγωνίες, πάρτα και πήγαινε τα στον Χριστό και προσευχή σου με τα προσευχής και δεήσεως και τότε θα γίνει το μεγάλο θαύμα. Και ποιο είναι το μεγάλο θαύμα? Ότι η ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε ανθρώπινη λογική θα πλημμυρίσει τη ζωή σου και θα σε διαφυλάξει από την καρδιά σου και από τα διανοήματά σου δια του Ιησού Χριστού, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Προσέχετε εις εαυτούς την καρδιά σας και τους διαλογισμούς σας, τη σκέψη σας.
Μόνο η ειρήνη του Θεού μπορεί να σε ελευθερώσει και να σε διαφυλάξει δια του Ιησού Χριστού από τις αγωνίες, από τις μέρημνες, από τις σκέψεις, από τους φόβους, από το μπέρδεμα, από τα κολλήματα, από όλα αυτά τα κακά που συσσωρεύονται μέσα στη ζωή του ανθρώπου και τον καθιστούν άχρηστο. Άχρηστο στο Θεό, άχρηστο στον εαυτό του, άχρηστο στην οικογένειά του, άχρηστο στον αδερφό του. Εντελώς άχρηστο, αναξιόπιστο. Γιατί δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να προσευχηθεί και να πει: Κύριε, ίασέ με και θέλω ιαθεί. Κύριε, γιατρεψέ με και θα γιατρευτώ. Αλλά μπλέκεται σε όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, τις μέρημνες, τις σκέψεις, τις αγωνίες, τους φόβους. Και λέει ο Θεός τώρα στον Ιερεμία, αν με υπακούσετε, τότε θα αλλάξουν όλα. Όλα θα τα αλλάξουν. Τότε θα εισέλθουν δια των πυλών βασιλείς, άρχοντες, ευλογία θα έρθει. Εποχούμενοι επί ύπους και η Ιερουσαλήμ θα είναι πάντοτε γεμάτη ευλογία. Η ζωή σου, η χριστιανική ζωή σου, το αγιαστήριό σου θα είναι πάντοτε γεμάτο από την ευλογία του Θεού, γιατί θα υπάρχει τόπος να τη γεμίσει ο Θεός, καθώς θα έχει αδειάσει από σκέψεις, αγωνίες, φόβους, επιθυμίες, θλίψεις. Θα υπάρχει τόπος να τη γεμίσει ο Θεός. Αν όμως δεν με υπακούσετε, τότε θα ανάψει πύρ στις πύλες και θα καταφάγει τα παλάτια και δεν θα σβεσβεστεί. Θα ανάψει φωτιά. Η φωτιά της θλίψης, της αγωνίας, του φόβου, της απελπισίας. Η φωτιά της κόλασης, η φωτιά του θανάτου, η φωτιά της απώλειας. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, να ακούσουμε, αλλά όχι μόνο, και να υπακούσουμε. Σήμερα να κράξουμε στο Θεό: γιατρέψε με Κύριε και θέλω γιατρευτεί όλοι μας. Όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, νέοι, νέες, γέροντες, να κράξουμε στο Θεό και να πούμε: σώσε με και θα σωθώ, γιάτρεψέ με και θα γιατρευτώ. Και ο Θεός θα μας καταστήσει αξιόπιστους δούλους και δούλες στο έργο Του ο καθένας. Αμήν, αδερφοί. Σας το λέω με πολύ πόνο στην καρδιά. Σήμερα μπορώ να πω ότι τα κατάλαβα όλα αυτά και σήμερα έκανα αυτή την προσευχή για μένα. Γιάτρεψε με Κύριε και θα γιατρευτώ και θα καταλάβω. Ελευθέρωσέ με και θα ελευθερωθώ. Σώσε με και θα σωθώ. Κάνε με αξιόπιστο στα μάτια Σου, στη σκέψη Σου. Κάνε με αξιόπιστο στην οικογένειά μου, στην εκκλησία, στο έργο Σου, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Με όλη μας την καρδιά, αδερφοί. Με όλη μας την καρδιά. Αμήν, Κύριε Θεέ μου. Αμήν.